Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ μαζί με τον γραμματέα οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Κουταδάκη Στέλιο, ο βουλευτής Λέσβου Χαράλαμπος Αθανασίου, ο βουλευτής Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης και ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Ο λόγος της επίσκεψης είναι για την κοπή της πίτας και ήρθαμε σήμερα για να ενημερώσουμε τη Λέσβο, να δούμε τα προβλήματα της Λέσβου. Ήρθαν οι κύριοι να δουν τα προβλήματα της Λέσβου και να ενημερωθούν για αυτά. Πράγματι, σήμερα βρίσκονται εδώ εκλεκτά στελέχη του κόμματός μας. Είναι εδώ ο κύριος Βαρβιτσιώτης, όπως κάτω είναι βουλευτής Β' Αθηνών, πρώην υπουργός και τομεάρχης της μεταναστευτικής πολιτικής. Είναι ο Μάνος ο Κόνσολας, τομεάρχης τουρισμού και βουλευτής Δωδεκανήσου, και ο τότε εγκεκριμένος στέλεχος του κόμματός μας, ο Στέλιος ο Κονταδάκης, ο οποίος είναι ο γραμματέας του οργανωτικού. Ο σκοπός της επίσκεψης είναι βεβαίως η κοπή της πίτας, η οποία γίνεται κάθε χρόνο και θα είναι κεντρικός ομιλητής το απόγευμα ο Μιλτιάδης. Παράλληλα όμως βρίσκεται εδώ με εντολή του Προέδρου μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και ο Μάνος ο Κόνσολος, ο οποίος έχει επιφορτιστεί την ευθύνη του Βορείου Αιγαίου όσον αφορά την προετοιμασία της παράταξής μας στις προσεχείς εκλογές και τόσο στην κεντρική πολιτική σκηνή αλλά και στην αυτοδιοίκηση. Παράλληλα όμως είχε μέχρι τώρα και θα έχει επαφές και με κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς για να δούμε ποιο πρέπει να είναι το πρόγραμμα το οποίο όταν γίνουμε κυβέρνηση θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε για την ανάπτυξη του τόπου μας. Ο κύριος Κοντοδάκης είναι ο γραμματέας του οργανωτικού, όπως σας είπα, έχει δώσει μια νέα πνοή στο κόμμα με τις ιδέες του αλλά και την εργατικότητά του, και συνεπώς αυτοί θα σας πούν πιο ειδικά, οι ερωτήσεις θα απευθύνονται σε εκείνους και βεβαίως αν χρειαστεί συμπληρωματικά και μόνο συμπληρωματικά μπορούμε να συμμετάσχουμε κι εμείς. Και πάλι σας ευχαριστώ που ήρθατε. Καλησπέρα σας. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή χρονιά να έχουμε. Να πω ότι η επίσκεψή μου στο νησί σας εντάσσεται σε μια σειρά επισκέψεων που έχουμε εγγενιάσει ως Γραμματεία Οργανωτικού σε όλους τους νομούς της Ελλάδος. Έχουμε επισκεφθεί και εγώ προσωπικά ή στελέχη της Γραμματείας Οργανωτικού όλους τους νομούς της Ελλάδος. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να δείξουμε ότι βρισκόμαστε σαν διοίκηση της Γραμματείας δίπλα στις οργανώσεις μας. Θέλουμε τα στελέχη των οργανώσεων μας να αισθάνονται τη διοίκηση του κόμματος δίπλα τους, να αισθάνονται ότι τους αφουγκραζόμαστε, τους ακούμε, είμαστε βοηθοί και συμπαραστάτες τους στο δύσκολο έργο που έχουν επιφορτιστεί. Ένα έργο που προσπαθούν να το φέρουν εις πέρας, πολλές φορές με πενιχρά οικονομικά ή πολλές φορές ανύπαρκτα οικονομικά μέσα, προσφέροντας χρόνο και κλέβοντας χρόνο από τον πολύτιμο χρόνο που τον κλέβουν από τις οικογένειές τους, από τα παιδιά τους, από την ψυχαγωγία τους, για να κρατήσουν ψηλά τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Ερχόμαστε εδώ λοιπόν να ακούσουμε ζωντανά τα προβλήματά τους, να έχουμε έτσι μία αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ μας, να τους δώσουμε κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες, κάποιους συγκεκριμένους άξονες στους οποίους πρέπει να κινηθούν ως οργανώσεις, αλλά να πάρουμε και εμείς την εμπειρία τους, να ακούσουμε τα τοπικά τους προβλήματα και να δώσουμε όπου μπορούμε λύση. Θεωρώ ότι με τις επισκέψεις αυτές και ακούγοντας τα προβλήματα ζωντανά από αυτούς, πολλά από αυτά θα τα επιλύσουμε. Και θα φέρουμε τις οργανώσεις μας σε τέτοιο, θεωρώ, ύψιστο βαθμό ετοιμότητας, ούτως ώστε οποτεδήποτε και αν προκηρυχτούν εκλογές, να μην ευνηδιαστούμε ως οργανώσεις και ως στελέχη, αλλά να ευνηδιάσουμε εμείς τον πολιτικό μας αντίπαλο με το ύψιστο βαθμό στον οποίο θα βρισκόμαστε. Θέλω και θα επισημάνω και το βράδυ στην ομιλία μου στην Ομαρχιακή Συνέλευση οι οργανώσεις μας να μην είναι φυσυχασμένες, να μην επαναπαυθούν. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχουμε κάποια εκλογική αναμέτρηση. Θα χρησιμοποιήσω ένα στρατιωτικό όρο. Τις θέλω εφόπλου λόχοι, ετοιμοπόλεμες, χωρίς εφησυχασμό, χωρίς αλαζονία, εργαζόμενες και τα στελέχη μας με σεμνότητα, ταπεινότητα, με εργατικότητα και μέθοδο και πάνω απ' όλα εργαζόμενοι σε κλίμα ενότητας. Το υπογραμμίζω αυτό,
Οι αντίπαλοι μας δεν βρίσκονται εντός των τυχών της Νέας Δημοκρατίας, οι αντίπαλοι μας βρίσκονται έξω από τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί λοιπόν πρέπει να υπάρξει η στοχοπροσύλωσή μας, εκεί πρέπει να στοχεύσουμε και να μην σπαταλάμε τις δυνάμεις μας και ασχολούμαστε με ένα κλίμα εσωστρέφειας που πολλές φορές δεν μας οδηγεί σε καλά αποτελέσματα. Θα ήθελα λοιπόν από εδώ να πω καλή δύναμη στις οργανώσεις μας, καλούς αγώνες. Και θεωρώ ότι η χρονιά το 2018, μάλλον να ευχηθώ, να είναι η χρονιά της Νέας Δημοκρατίας. Να είναι η χρονιά που θα φέρει πρωθυπουργό στην Ελλάδα τον Κυριάκο το Μητσοτάκη, ο οποίος θα ανασύρει την χώρα από το τέλμα και το βάλτο στην οποία την έχει βυθίσει η σημερινή κυβέρνηση και θα την καταστήσει, θεωρώ, πολύ σύντομα, ένα ξανά αξιόπιστο και αξιοσέβαστο εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλη μία επίσκεψη την οποία κάνω στην όμορφη Λέσβο όλο το τελευταίο διάστημα. Και πολύπαθη. Θα τα πω και τα πολύπαθη, Βάμπη μου. Δυστυχώς, επιφορτισμένος με τον τομέα μετανάστευσης, είμαι από αυτούς που έρχεται στο νησί, βλέπει τις εξελίξεις, πιέζει την κυβέρνηση στο να προχωρήσει σε πολιτικές αποσυμφόρησης των νησιών και βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των μεταναστών και των προσφύγων, αλλά δυστυχώς κάθε φορά που έρχομαι βλέπω τα πράγματα χειρότερα. Άλλη μια φορά πήγαμε στη Μόρια για να διαπιστώσουμε ότι έχει επεκταθεί το hot spot και εκτός στα διπλανά χωράφια, σε συνθήκες απάνθρωπες, που δεν νομίζω ότι υπάρχουν όμοιές τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άνθρωποι μένουν σε σκηνές χωρίς καμία υγιεινή, χωρίς καμία θέρμανση και βέβαια χωρίς καμία πρόνοια. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στα αδιέξοδα που έχει δημιουργήσει μια λαθασμένη πολιτική γύρω από τη μετανάστευση. Θα έχω την ευκαιρία και το βράδυ να αναφερθώ ακόμα περισσότερο στην κοπή της πίτας. Θα ήθελα να σας πω μόνο ότι την προηγούμενη Παρασκευή, σε επίκαιρη ερώτηση που είχα καταθέσει στον κύριο Μουζάλα για τα μέτρα αποσυμφόρησης των νησιών και την οποία επί 4 εβδομάδες αρνιόταν να έρθει να απαντήσει στη Βουλή, ξέρετε τι έγινε με τον Άγγλο υφυπουργό, ο οποίος δεν πήγε στη Βουλή, καθυστέρησε στη Βουλή να φτάσει μισή ώρα για να απαντήσει σε ερωτήσεις βουλευτών και παραιτήθη. Ο κ. Μουζάλας 4 εβδομάδες, ούτε αυτός, ούτε ο αναπληρωτής του, εμφανιζόταν για να πει στους νησιώτες, στην ερώτησή μου, απαντώντας στην ερώτησή μου, ποια μέτρα αποσυμφόρησης θα λάβει. Και μετά από 4 εβδομάδες εμφανίστηκε για να μας πει ότι τελείωσε, στέρεψε πλέον και από υποσχέσεις. Καμία πρόνοια δεν έχει ληφθεί για την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο το ελληνικό κράτος αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Το οποίο ηρίζει το επαρόδο, θα ήθελα να σας πω ότι δεν είναι πλέον εκρηκτικό. Το 2017 είχαμε τις λιγότερες αφίξεις μεταναστών, παρανόμων μεταναστών στη χώρα από το 2000 μέχρι σήμερα και είχαμε βεβαίως τις λιγότερες αφίξεις στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την τελευταία πενταετία. Ήταν το μικρότερο νούμερο. Και όμως, παρότι είναι περιορισμένος ο αριθμός, οι συνθήκες γίνονται όλο ένα και χειρότερες. Όταν υπάρχει και το εργαλείο της κοινής δήλωσης Ευρώπης-Τουρκίας και άρα επιτρέπει την επιστροφή με γοργές διαδικασίες ανθρώπων που προέρχονται από τη Συρία πίσω στην Τουρκία, αλλά και όλων των παράνομων μεταναστών που δεν δικαιούνται ασύλου. Και το δεύτερο, υπάρχει μια άπλητη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και θέλω να προκαλέσω και να προσκαλέσω και επίσημα, όχι τον κύριο Μουζάλα πλέον, αλλά τον κύριο Καμένο που διαχειρίζεται αυτά τα κονδύλια, επιτέλους να φτάσει να δει στη Μόρια, να βγάλει μια φωτογραφία στη Μόρια ο κύριος Καμένος. Έχει πάει να δει τι διαχειρίζεται το Υπουργείο τόσα χρόνια? Έχει εμφανιστεί σε ένα hot spot? Πώς αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη συνεχώς το Υπουργείο Άμυνας, έχοντας μετατρέψει τον ελληνικό στρατό σε μια ιδιότυπη υπηρεσία ασύλου και ασχολείται ο ελληνικός στρατός στο κρίσιμο εθνικά Ανατολικό Αιγαίο
μόνο με τα θέματα εξυπηρέτησης μεταναστών, χωρίς ο ίδιος να έχει εμφανιστεί μία φορά να δει ποιος είναι ο όγκος του προσωπικού που ασχολείται με αυτά τα θέματα, ποιες είναι οι δυνάμεις που διατίθενται, πόσο κρίσιμα υποβαθμίζεται η λειτουργία του στρατεύματος από αυτές τις διαδικασίες. Από τη μόνιμη εμπλοκή. Και προκαλώ και προσκαλώ και τον κύριο Τσίπρα μία φορά να έρθει στη Μόρια, να δει τους κατοίκους, να δει τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει σε χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα χωράφια τους, στην πατρογονική τους γη, και διαρκώς υποβαθμίζεται η κληρονομία που θα αφήσουν στα παιδιά τους. Να έρθει να τους μιλήσει. Νομίζω ότι τα ψέματα τελειώσανε. Είμαστε αντιμέτωποι με μία κατάσταση στην οποία φαίνονται τα αδιέξοδα. Εμείς έχουμε καταθέσει μία σειρά από προτάσεις και για την αποσυμφόρηση των νησιών και για την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος με ανθρωπισμό, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, αλλά και σεβασμό στα εθνικά σύνορα. Πράγμα το οποίο δεν γίνεται και δεν υιοθετείται από την κυβέρνηση. Θα ήθελα να κάνω όμως και άλλα δύο σχόλια, αν μου επιτρέπετε. Το πρώτο σχόλιο θα ήταν σε σχέση με την Νοβάρτης και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για το Όλαφ στο φως. Νέα Δημοκρατία δεν έχει ποτέ πει όχι στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής ή Προανακριτικής Επιτροπής. Ποτέ. Σε καμία στην ιστορία της. Είτε βρισκόταν στην κυβέρνηση, είτε στην αντιπολίτευση. Γιατί εμείς πιστεύουμε πραγματικά το όλα στο φως. Θα ήθελα όμως να ακούσω για την ογκώδη δικογραφία Καμένου για την πώληση των βλημάτων στη Σαουδική Αραβία. Ισχύει το όλα στο φως? Ή θα κρυφτεί ο κύριος Καμένος πίσω από τον κύριο Τσίπρα που τον εκβιάζει πολιτικά από ό,τι φαίνεται, γιατί βρίσκονται και οι δύο στην εξουσία αλληλοεκβιαζόμενοι? Λοιπόν, θα κρυφτεί πίσω από τον κύριο Τσίπρα και θα πει ότι θα θέλω να εξεταστώ ως απλός πολίτης. Αν θέλει πραγματικά να εξεταστεί ως απλός πολίτης, οφείλει να παραιτηθεί από βουλευτής και υπουργός, να μην έχει τη βουλευτική ασυλία, να μην υπόκειται στις διαδικασίες του νόμου περί ευθύνης υπουργών και να πάει πραγματικά στον ανακριτή να καταθέσει. Όσο κρατάει τις ιδιότητές του, το νομικός μας πολιτισμός επιβάλλει την εξέταση από τη Βουλή. Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν πόσο σάπιοι είναι στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν, με το διαφορετικό τρόπο που αντιμετωπίζουν οι δύο υποθέσεις. Για την υπόθεση Νοβάρτης θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα και σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία επίσης. Καμία παραφωνία δεν χωράει. Υπάρχει μια συντονισμένη, στοχοθετημένη, φαλκιδευμένη υπόθεση που έχει στόχο να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία. Και απέναντι σε αυτή την υπόθεση θα βρεθούμε όλοι ενωμένοι. Όποιος παραφωνεί δε σέβεται την εντολή της βάσης που είναι ότι οφείλεται να μείνετε ενωμένοι και θέτει τον εαυτό του εκτός παρατάξεως ο ίδιος, γιατί το θέτουνε εκτός παράταξης όλοι οι νεοδημοκράτες. Κλείνοντας θέλω να σας πω δύο πράγματα τα οποία δυστυχώς λόγω της άθλιας κατάστασης του μεταναστευτικού αλλά και της παρελκυστικής πολιτικής γύρω από την Νοβάρτης και του θέματος, τα έχουμε ξεχάσει. Το ένα θέμα αφορά την ανάπτυξη. Εθνικό στοίχημα για να βγούμε πραγματικά από τα μνημόνια έπρεπε να ήταν η ανάπτυξη. Δυστυχώς η Ελλάδα συγκρίνεται με τον εαυτό της σε σχέση με πέρυσι και λέει «Αχ, τα καταφέραμε, πέρυσι μπήκαμε σε μία ανάπτυξη». Πιάσαμε ένα στόχο, 1,3, 1,4. Θα σας θυμίσω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι οι στόχοι που είχαν τεθεί για τη χώρα και από το μνημόνιο αλλά και από τον προϋπολογισμό ήταν για τη διπλάσια ανάπτυξη. Στην αρχή ήταν 2,8 του ΑΕΠ,
Στον προϋπολογισμό γράφτηκε 2,5. Αναθεωρήθηκε ο προϋπολογισμός το 1,8 για να κλείνουμε τελικά κοντά στο 1,3. Άρα περνάμε κάτω από τον πήχη που θέτουμε οι ίδιοι για τον εαυτό μας. Αλλά αν δούμε τι συμβαίνει στη γειτονιά μας, τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα καταλάβουμε το πόσο πολύ υστερούμε. Το 2017 το σύνολο της Ευρωζώνης αναπτύχθηκε. Ουραγό στην ανάπτυξη υπήρξε η Ελλάδα. Κατάφερε το μικρότερο ρυθμό ανάπτυξης από όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Και αν κοιτάξουμε και ακόμα πιο κοντά στη γειτονιά μας, θα δούμε ότι ένας από τους πρωταθλητές της ανάπτυξης ήταν η Κύπρος, η οποία πέρασε τη βάσανο των μνημονίων και όμως βγήκε με θεαματικό τρόπο. Θα δούμε την Αλβανία στα βόρεια σύνορά μας, ο οποίος είναι ο πρωταθλητής ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια στα Βαλκάνια. Και θα δούμε και τη γείτονα Τουρκία, η οποία μόνο το τελευταίο τρίμηνο του 2017 σημείωσε ρυθμούς ανάπτυξης 11%. Και απορώ πώς εμείς οι Έλληνες, περήφανοι και για την ιστορία μας, αλλά και για τις ικανότητές μας, δεχόμαστε όλοι οι γείτονές μας, είτε φίλοι, είτε λιγότερο φίλοι, είτε αδέρφια, να τρέχουν τόσο πολύ καλύτερα από εμάς και εμείς να είμαστε συμβιβασμένοι στα πενιχρά αποτελέσματα μιας ισχνής ανάπτυξης που ουσιαστικά δεν αντιμετωπίζει το βασικό μας οικονομικό πρόβλημα. Θέλω όμως να σας πω ότι αυτή η ανάπτυξη στο Βόρειο Αιγαίο φαίνεται ότι καθυστερεί ακόμα περισσότερο. Οι αυξημένοι φορολογικοί συντελεστές, η αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, η μείωση ή ο περιορισμός της τουριστικής τους εμβάλειας ακριβώς λόγω της κακής διαχείρισης στο μεταναστευτικό, δεν κάνουν τα πράγματα να είναι πολύ αισιόδοξα. Προσπαθήσαμε να φέρουμε και ο Μπάμπης ο Αθανασίου προστατούσε σε αυτή την προσπάθεια, όπως και οι άλλοι καλοί συνάδελφοι, να φέρουμε κρουαζιερόπλαια στη Μυτιλίνη και δυστυχώς από το 2015 και μετά τα κρουαζιερόπλαια αποφεύγουν τη Μυτιλίνη για να μην βρεθούν αντιμέτωποι με περιστατικά μετανάστευσης ή την ανάγκη να πάνε να περισυνελέξουν ανθρώπους από τη θάλασσα. Και βέβαια δεν έχει δοθεί σε καμία περίπτωση αυτό το οποίο θεωρούμε ότι θα έπρεπε να δοθεί σε αυτό τον πολύπαθο τόπο, να δοθεί μια ιδιαίτερη προσοχή για αναπτυξιακά αντισταθμιστικά ωφέλη απέναντι στο εθνικό βάρος του μεταναστευτικού και προσφυγικού για το οποίο έχει, αν θέλετε, μονοσήμαντα απασχολήσει τα διεθνή και εθνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης το νησί σας τα τελευταία χρόνια. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Είμαι στη διάθεσή σας βεβαίως για ερωτήσεις και βεβαίως είσαστε και ευπρόσδεκτοι, γιατί θα πούμε πολύ περισσότερα σήμερα το απόγευμα, όταν θα έχουμε τη χαρά, και ευχαριστώ τον πρόεδρο της Νομαρχιακής γι' αυτό, τη χαρά να απευθύνω το χαιρετισμό στην Πίτα, γιατί θεωρούμε ότι μετά την περσινή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μια συγκλονιστικά μεγάλη εκδήλωση στο θέατρο, η Νέα Δημοκρατία δίνει το ισχυρό παρόν στο νομό της Λέσβου. Το θεωρούμε και εκλογικά και εθνικά κρίσιμο και είμαστε εδώ ενωμένοι, αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε αυτό το οποίο λέμε συνέχεια. Την πολιτική κυριαρχία, κερδίζοντας όλες τις επόμενες εκλογικές μάχες που βρίσκονται μπροστά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μας είναι πολύ σημαντική ότι έχουμε ένα παράθυρο διαλόγου με την κοινωνία μέσα από την έγκριτη ενημέρωση που προσφέρεται και στους πολίτες αλλά και σε εμάς. Και θέλω με την αφορμή αυτή να θυμίσω ότι εσείς αποτελείτε ένα σημαντικό παράγοντα όχι μόνο ως διάβολος επικοινωνίας αλλά ένα παράγοντα αειφορική για τα ζητήματα τα πολύ σημαντικά που αφορούν τη Λέσβο αλλά και το Βόρειο Αιγαίο. Θέλω από την αρχή να εκφράσω την θερμή μου
ευχαριστία στον πρόεδρο της ΝΟΔΕ και τα στελέχη της ΝΟΔΕ και των τοπικών επιτροπών της Λέσβου για την συμπαράσταση σε αυτή την οργάνωση με εντολή του πρόεδρου μας, του κυρίακου του Μητσοτάκη, στο να συναντηθούμε με τους φορείς της Λέσβου, τις παραγωγικές τάξεις, τους επιστημονικούς φορείς, αλλά και με τους πολίτες, κομματικά στελέχη, αλλά και ανθρώπους της αγοράς. Τους ευχαριστώ γιατί είναι μια δεύτερη και τρίτη επίσκεψη που, όπως είπε και ο Μιλτιάδης ο Βασιλιώδης, είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Και σε αυτή την προσπάθεια έχουμε συμπαραστάτη όλο το οργανωτικό σχήμα της Νέας Δημοκρατίας. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Στέλιο τον Κονταδάκη που είναι όχι συγκυριακά μαζί μας εδώ, είναι για αυτό το λόγο εδώ, μαζί με τον Μιλτιάδη, με μένα και τον κύριο Αθανασίου. Και ξέρετε, είμαστε εδώ όλοι, όπως είπε ο Μιλτιάδης ο Βαρβιτσιώδης, ενωμένοι, γιατί το Βόρειο Αιγαίο αποτελεί ένα στρατηγικό για μας στόχο όσο διαφορά τον πολιτικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας. Πέρα από τη γεωπολιτική σημασία της περιοχής, η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος, έχει θέσει ως προτεραιότητα τη διαμόρφωση του περιφερειακού προγράμματος στο Βόρειο Αιγαίο. Έχω την μεγάλη τιμή να με έχει ορίσει ως υπεύθυνο προκειμένου να προετοιμάσουμε τις εκλογές, αλλά και να μπορέσουμε να βρούμε το βηματισμό μας, τον οποίο εξάλλου έχουμε αποκεκτημένη ταχύτητα από το εγγύς παρελθόν, προκειμένου να διαμορφώσουμε και ένα πλαίσιο πολιτικών για την επόμενη μέρα. Είναι ευτυχή συγκυρία που ο πρώην Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, ο Μιλτιάδης ο Βαρβιτσιώδης, ένας πολύπειρος πολιτικός, ένας άνθρωπος που ξέρει τα νησιά όσο λίγοι στη χώρα, είναι παράλληλα και ο άνθρωπος που του έχει εμπιστευτεί ο πρόεδρος μας το Νότιο Αιγαίο. Επομένως, εγώ για το Βόρειο Αιγαίο, ο Μιλτιάδης ο Βαρβιτσιώδης στο Νότιο Αιγαίο, με τον τομεάρχη νησιωτικής πολιτικής, τον Χαράλα από τον Αθανασίο, ο οποίος επιτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο στον τομέα αυτό και διαμορφώνει ένα ουσιαστικό διάλογο με τους πολίτες σε όλη την επικράτεια την νησιωτική, αλλά και κυρίως με στελέχη ικανά κομματικά και ακαδημαϊκά, όπως είναι ο κ. Μουτζούρης σήμερα εδώ, ένα πλαίσιο λοιπόν προγράμματος που οι τρεις μας μαζί με τους πολίτες και τους παραγωγικούς φορείς θα διαμορφώσουμε στο επόμενο διάστημα, ώστε η Νέα Δημοκρατία μαζί με το εθνικό της πρόγραμμα να μπορέσει να συνθέσει οριζόντια και κάθετα τις πολιτικές την επόμενη μέρα. Στο πλαίσιο αυτό, ήθελα να σας θυμίσω ότι ενώ η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη, μιλάει με τους πολίτες, εντελώς σκόπιμα ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Καμένο μετατοπίζει το κέντρο βάρους της συζήτησης σε εθνικό επίπεδο, εντός και εκτός Βουλής, στο δημόσιο διάλογο, αλλά και στα πολιτικά στέγια που πολύ καλά γνωρίζει, έχει μετατοπίσει λοιπόν από το σκοπιανό και από το να μην καλλιεργείται η εθνική συνείδηση και η εθνική αυτοσυνειδησία μας, το έχει μετατοπίσει σκόπιμα σε νοσηρές καταστάσεις. Προηγουμένως είπε ο κύριος Βαρβιτσιώτης και δεν θα χρειάζεται να συνεχίζω γι' αυτό. Όμως, ξέρετε, δεν μπορεί να λειτουργήσει από προσανατολιστικά και από τους ίδιους τους πολίτες. Γιατί οι πολίτες γνωρίζουν και γνωρίζουν γιατί δεν θα μπορέσει να τους αποτρέψει από το να στρέψουν οι πολίτες τη ματιά τους στα υπαρκτά προβλήματα που τους απασχολούν. Και εδώ στη Λέσβο, στο Βόρειο Αιγαίο, υπάρχουν υπαρκτά προβλήματα. Είναι υπαρκτό το πρόβλημα του μεταναστευτικού, η διαχείριση του οποίου, σας έχει πει ο κ. Βαρβιτσιώδης, έχει δημιουργήσει τεράστιο ζήτημα. Μόνο που δεν το βλέπει ο κ. Μουζάλας, ο οποίος ανακοίνωσε λίγες ημέρες πριν ότι το μεταναστευτικό πρόβλημα δεν αποτελεί πρόβλημα για τον τουρισμό στην περιοχή. Μάλλον είναι μόνο αυτός που δεν βλέπει ότι έχει καταρρεύσει η οικονομία στα νησιά και στο Βόρειο Αιγαίο. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να ρωτούσατε τους φορείς, το επιμελητήριο που συναντηθήκαμε την προηγούμενη ώρα, να σας πω τι συμβαίνει με την οικονομία τοπική και υπερτοπική εξαιτίας του μεταναστευτικού. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που δεν βλέπει ότι έχουν καταρρεύσει οι δείκτες, όχι μόνο των εισόδων, αλλά και του αριθμού των επισκεπτών. Όχι μόνο από Κουραζιερόπουλια που είπε ο κ. Βαρβιτσιώτης, αλλά συνολικά από το τουριστικό ρεύμα από το Βορρά, από την Ανατολή, από τη Δύση. Είναι ο ίδιος και η κυβέρνησή του που δεν βλέπει ότι η κατάργηση των μεμονωμένων συντελεστών ΦΠΑ που φέρει την υπογραφή Τσίπρα Καμένου έχει δημιουργήσει πρόβλημα στην ανταγωνιστικότητα. Και είναι ο ίδιος που δεν βλέπει την εκπώνηση μελέτης από ανεξάρτητο φορέα, όπως είναι το Ινστιτούτο Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών, που λέει και δηλώνει ότι δεν θα έχει ως έσοδο τα προσδοκόμενα από αυτά που έχουν γράψει στο προϋπολογισμό, αλλά αντιθέτως θα παραβιάσει θύρες ανοιχτές, γιατί θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην οικονομία και στους ίδιους πολίτες. Και είναι και ο ίδιος που δεν έχει θέσει ποτέ ένα αναπτυξιακό πρότυπο για την περιοχή. Εμείς είμαστε εδώ, ως Νέα Δημοκρατία.
για να συζητήσουμε με τους πολίτες, να συνδιαμορφώσουμε το πρόγραμμα της επόμενης μέρας σε το Βόρειο Αιγαίο και καλούμε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα το τι ψήφισε καθένας, ακόμα και αυτούς που ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ, να έρθουν στο ίδιο μετερίζι, γιατί οι αντίπαλοι μας είναι τα ίδια τα προβλήματα του τόπου. Να συνδιαμορφώσουμε ένα ρεαλιστικό και βιώσιμο πρόγραμμα για την επόμενη μέρα. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, με τη γλώσσα της αλήθειας, θα είμαστε εδώ και την επόμενη μέρα. Σας καλώ λοιπόν εδώ σε μια πανσταδιά, όπως είπε και ο γραμματέας του οργανωτικού, κ. Κονταδάκης, να διαμορφώσουμε όλοι μαζί, χωρίς αποκλεισμούς, ένα ρεαλιστικό και βιώσιμο πρόγραμμα. Και στο πλαίσιο αυτό θα το αναδείξει και το βράδυ και ο Υπουργός κ. Αθανασίου, τον οποίον δημόσια τον ευχαριστώ. Γιατί σε αυτή την προσπάθεια στο να διαμορφώσουμε το πρόγραμμα του Βορείου Αιγαίου είναι ουσιαστικό συμπαραστάτης, γιατί ως τομέαρχης της νησιωτικής πολιτικής πέρα των άλλων κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Και νομίζω ότι και με την σύνθεση των προσώπων που η ΝΟΔΕ έχει ορίσει για να εξακτηνωθεί το πρόγραμμα σε όλο το φάσμα, θα υπάρχει ένα πρόγραμμα που αξίζει στο Βόρειο Αιγαίο και στη Λέσβο. Στη διάθεσή σας για όποια ερώτηση. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καταρχάς θα ήθελα να αναφερθώ στο ρόλο των ΜΚΟ και στο περιστατικό το οποίο είπατε. Δεν το γνωρίζω το περιστατικό. Και άρα δεν μπορώ να το σχολιάσω ως περιστατικό, γιατί δεν το γνωρίζω, θα το διερευνήσω. Θα σας πω ότι στο παρελθόν, σε αντίστοιχο περιστατικό, το οποίο συνέβη στη Μυτιλίνη, όπου βρέθηκαν στελέχη μιας ΜΚΟ να μεταφέρουν μετανάστες από την απέναντι πλευρά με φουσκωτά που είχαν, δήθεν καναδιάστρωση, ήταν μια ισπανική ομάδα αλληλέγγυων. Όταν καταγγείλαμε και καταγγείλαμε αυτά τα περιστατικά και στη Βουλή, σχηματίστηκε δικογραφία. Αυτόκλητοι υπερασπιστές στα δικαστήρια και στην εισαγγελία, βρέθηκε ο βουλευτής Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ και ο υπεύθυνος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Λάμπρου, δείχνοντας ακριβώς ότι έχουν άμεσες σχέσεις και επαφές με ανθρώπους που παρανομούν εις βάρος της Ελλάδος. Ξεκάθαρα. Και αυτό σε όλους τους τόνους το έχουμε καταγγείλει. Και η κυρία Κατριβάνου από την Αθήνα. Ναι. Δεν τη θυμόμουν. Λοιπόν, εμείς πιστεύουμε στη συνεργασία του κράτους με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις κάτω από τους κανόνες που θέτει το κράτος. Γι' αυτό και ζητάμε και καταγραφή Μητρώου, ποιες είναι, να ξέρουμε από ποιον διοικούνται, από πού χρηματοδοτούνται και οποιασδήποτε ενασχόληση έχουν με το θέμα του προσφυγικού να βρίσκονται κατ' εντολή και κάτω από τον έλεγχο των ελληνικών αρχών. Δεν πιστεύουμε σε μια χώρα μπάτε σκύλια, λέστε. Και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και γι' αυτό είμαστε πολύ ξεκάθαροι και δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αφήσουμε την υποκατάσταση των κρατικών λειτουργιών σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τώρα για το συγκεκριμένο περιστατικό θα με επιτρέψετε πρώτα να ενημερωθώ και μετά να τοποθετηθώ. Αν είναι έτσι όπως τα λέτε, φαίνεται ότι είναι κάτι το εξαιρετικά σοβαρό και ύποπτο. Λόγω του ότι ήρθε το αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τώρα, για την Επιτροπή Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που με ρώτησατε για τα οικονομικά. Είχα την τιμή να είμαι και εισηγητής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα θέματα των μεταναστευτικών ροών στην Μεσόγειο, με έκθεση που υπερψηφίστηκε πέρυσι από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και είχα την τιμή να συνδιαλαγώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλα τα επίπεδα. Από τον Επίτροπο, από τους δύο επιτρόπους που χρηματοδοτούν, τον κύριο Αβραμόπουλο και τον κύριο Στυλιανίδη, μέχρι και τα κατώτερα κλιμάκια αυτής. Σε όλους τους τόνους έλεγα ένα πράγμα. Ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται το χρήμα των Ευρωπαίων φορολογουμένων, ιδιαίτερα οι φορείς τους οποίους αναθέτουν να κάνουν τη δουλειά, και δηλαδή η ΜΚΟ, δεν είναι χρήματα που ξοδεύονται με ορθολογικό τρόπο. Και χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιτέλους έρχεται να ελέγξει
Γιατί δεν μπορεί να έχουν εξοδευτεί δεκάδες έως εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για τη Μόρια και σήμερα να μην υπάρχει αποχετευτικό σύστημα, να μην μπορούν, να μην υπάρχουν θερματικά σώματα, να είναι οι συνθήκες διαβίωσης σκηνές μέσα στις λάσπες και ο Ευρωπαίος φορολογούμενος ακόμα πληρώνει όλοι μαζί. Τα 350 εκατομμύρια των Ευρωπαίων φορολογουμένων να πληρώνουμε ακριβά για αυτές τις υπηρεσίες. Άρα καλώς να έρθουν και καλώς να αναδείξουν και δικιά μας πρόταση πάντοτε ήταν και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ότι θα πρέπει ένα μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης αντί να πηγαίνει προς ΜΚΟ οι οποίες φέρνουν κόσμο από το εξωτερικό για να συνδράμουν. Έρχεται παραδείγματος χάρη ένας γιατρός από το Βέλγιο ο οποίος παίρνει 5.000 μισθό, περίπου 50 ευρώ την ημέρα έξοδα παράστασης, ενώ υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες γιατροί οι οποίοι μένουν άνεργοι στη χώρα. Δεν χρειάζεται μετά από τόσα χρόνια προσφυγικής κρίσης να περιμένουμε να αξιοποιούμε debriefers, αυτούς οι οποίοι κάνουν τις συνεντεύξεις, φέρνοντας μετακλητούς από βορειοευρωπαϊκές χώρες που κοστίζουν πάρα πολύ, αντί να αξιοποιούμε και να εκπαιδεύουμε δικούς μας, 300 περίπου συνοριοφύλακες της ελληνικής αστυνομίας, έχουν αυτή την ικανότητα, έχουν ήδη εκπαιδευτεί στο παρελθόν και δεν έχει αξιοποιηθεί κανένας στη διαδικασία των συνεντεύξεων. Άρα υπάρχει θέμα με τα χρήματα που ξοδεύονται. Και βεβαίως εμείς πιστεύουμε ότι οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού θα πρέπει να τύχουν συμμετοχής στη συνδιαχείριση αυτού του προβλήματος και άρα και της χρηματοδότησης. Δεν θεωρούμε ότι αντιμετωπίζεται αυτό το πράγμα μόνο με αποφάσεις της κεντρικής εξουσίας. Πρέπει και οι Δήμοι και οι περιφέρειες να εμπλακούν και να χρηματοδοτηθούν γι' αυτό. Πάμε στο θέμα του γεωγραφικού προσδιορισμού που προκύπτει από την κοινή δήλωση Ευρώπης Τουρκίας. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αρκεί το ελληνικό κράτος να αξιοποιεί το παράθυρο της ευκαιρίας που δίνει. Και ποιο είναι το παράθυρο της ευκαιρίας που δίνει? Να επιστρέφεις κόσμο πίσω στην Τουρκία. Από αυτούς που έχουν έρθει στη χώρα μας, από τους περίπου, αν δεν κάνω λάθος, κοντά στις 100.000 ανθρώπους που ήρθανε μετά την κοινή δήλωση. Έχουν επιστραφεί στην Τουρκία βάσει της κοινής δήλωσης μόνο 1.500. Αυτό δείχνει ότι κάποιος δεν θέλει αυτή η κοινή δήλωση να λειτουργήσει. Και αυτός δυστυχώς είναι το ελληνικό κράτος που έχει δώσει. Έχει φτιάξει ένα νομικό κατασκεύασμα για την απονομή ασύλου τόσο ευρύ και δεδαλώδες, ώστε τελικά ποτέ δεν υπάρχει απόφαση απόρριψης. Και παρά τις συγκεκριμένες προτάσεις που και ο Μπάμπης έχει κάνει και εγώ έχουμε κάνει και βεβαίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αναδείξει και έχει ξεκαθαρίσει και στο προσυνέδριο που κάναμε ειδικά για το μεταναστευτικό στοιχείο, ο κύριος Μουζάλας, δέσμιος των ιδεολειψιών του, αλλά και των κομματικών συμφερόντων, των κυκλωμάτων των δικηγόρων και των ΜΚΟ, οι οποίες είναι άμεσα και άρρηκτα δεμένες με την καρδιά και τον κορμό του ΣΥΡΙΖΑ, δεν φέρνει αυτές τις βελτιώσεις στο νομικό πλαίσιο που έχουμε δει ότι καθυστερούν τις διαδικασίες του ασύλου. Με αποτέλεσμα τελικά η κοινή δήλωση Ευρώπης-Τουρκίας να δημιουργεί προβλήματα λόγω γεωγραφικού προσδιορισμού και να τον έχουμε αναδείξει σε τοπικό θέμα, αλλά το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν την υπηρετούμε στο πνεύμα της και στην ουσία της. Τι λέει η κοινή δήλωση? Ότι κάθε Σύριος που έρχεται στην Ελλάδα δεν δικαιούται ασύλου στην Ελλάδα. Πρέπει να επιστραφεί στην Τουρκία και ένας άλλος Σύριος από την Τουρκία θα μετεγκατασταθεί σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Και αυτός ο μηχανισμός δεν έχει δουλέψει
και εξαιτίας της Ελλάδας. Μέχρι τον Ιούνιο-Ιούλιο συζητούσαμε ότι δεν θα μπορούσε να δουλέψει, γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας ενδεχομένως θα έκρινε την Τουρκία ως μη ασφαλή τρίτη χώρα. Αυτό ελήθη. Βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και λέει ότι η Τουρκία για τους Σύριους πρόσφυγες είναι ασφαλής τρίτη χώρα. Μόνο για τους Σύριους. Για τους Σύριους. Που είναι ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που έρχεται. Για τους Σύριους. Και δεν το αξιοποιούμε. Δεν σεβόμαστε τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων. Και τελικά η Τουρκία πηγαίνει στην Ευρώπη και λέει, εγώ είμαι διατεθειμένη να εφαρμόσω την κοινή δήλωση και αυτός που δεν την εφαρμόσει είναι η Ελλάδα. Άρα θεωρώ ότι το θέμα του γεωγραφικού προσδιορισμού δεν θα ήταν κρίσιμο και κεντρικό αν πραγματικά υπηρετούσαμε αυτή την κοινή δήλωση. Και υπηρετούσαμε και το πνεύμα της, υπηρετούσαμε και την ουσία της. Και νομίζω απαντώ σε εσάς και για το θέμα της συμφωνίας Ευρώπης-Τουρκίας, της κοινής δήλωσης, διότι προχθές άκουσα με έκπληξη τον κύριο Μουζέλα να μου λέει ότι χαίρεται που η Νέα Δημοκρατία την υποστηρίζει. Την έχει χαιρετήσει η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή. Και μην ξεχνάτε ότι αυτή η κοινή δήλωση ερχόταν μαζί με μια γενναία χρηματοδότηση προς την ελληνική κυβέρνηση άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Εκ των οποίων 1 δισεκατομμυρίου το 2017 η ελληνική κυβέρνηση, και το τονίζω, η ελληνική κυβέρνηση, οποιοδήποτε φορέας της ελληνικής κυβέρνησης δεν αξιοποίησε ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα. Παρουσίασα τα στοιχεία στη Βουλή και δεν πήρα καμία απάντηση. Ούτε ένα ευρώ. ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμοί, άλλοι έχουν αξιοποιήσει χρήματα το 2017. Η ελληνική κυβέρνηση δεν κατάφερε να προωθήσει ούτε ένα ευρώ. Φτιάξαμε ένα Υπουργείο Μετανάστευσης που δεν λειτουργεί. Τα ηλεκτρονικά του συστήματα για τους εργαζόμενους έχουν καταρρεύσει. Όσοι προχθές πέρασε τροπολογία στη Βουλή με την οποία παρατείνονται αυτοδικαίως όλες οι άδειες εργασίες και παραμονής. Επαόριστον. Γιατί έχει καταρρεύσει οι σέρβερς του Υπουργείου και δεν μπορούν να ανανεώσουν τις άδειες παραμονής ή να τις εξετάσουν εκ νέου. Έχουν αλλάξει γενικοί γραμματείς, έχουν αλλάξει 5 υπεύθυνοι στην υπηρεσία ασύλου και πρώτης υποδοχής και τελικά γίνεται ένα πολιτικό παιχνίδι. Τέλος, έρχομαι για την κατάργηση του ΦΠΑ. Εγώ θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής. Νέα Δημοκρατία, παρότι κατηγορήθηκε, αντιστάθηκε σε όλες τις πιέσεις της Τρόικας και των διεθνών παραγόντων που θέλανε την κατάργηση του μειωμένου νησιωτικού ΦΠΑ, ο οποίος, για να ξεκαθαρίζουμε και κάτι, αποτελούσε ένα απόσπαστο μέρος του μεταφορικού ισοδύναμου. Γιατί ο στόχος με τους χαμηλούς συντελεστές ΦΠΑ ήταν τελικά το προϊόν στο σούπερ μάρκετ να έχει την ίδια τιμή στην Αθήνα και στη Μυτιλίνη. Χάσανε και απεμπολίσανε ένα εθνικό κεκτημένο. Και εμείς είμαστε σίγουροι ότι μέσα από μια γενναία φορολογική μεταρρύθμιση, την οποία έχουμε ήδη εξαγγείλει και θα την εξαγγείλουμε με πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια ερχόμενοι μέσα πηγαίνοντας προς τις εκλογές και όταν προκυρηθεί και η προεκλογική περίοδος, εκτιμώντας και την συγκεκριμένη στιγμή στην οικονομία, θα είμαστε σε θέση να δώσουμε πίσω μέρος από τα χαμένα φορολογικά κίνητρα που είχαν τα νησιά του Αιγαίου. Θέλετε κάτι? Ναι. Δεύτερη ερώτηση. Ρωμάνια, τα αυτοδιοτελειώσουν από τα... Εγώ εντελώς συμπληρωματικά. Λοιπόν,
Το πρώτο θέμα που είπε ο κύριος Ευσταθίου, πράγματι αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Και εγώ σήμερα το πρωί το πληροφορήθηκα, κύριε Ευσταθίου. Δεν ξέρω ποια είναι η τύχη της δικογραφίας στην εισαγγελία. Επειδή μου το θέσατε πολύ πρωί, το μόνο που μπόρεσα να μάθω είναι ότι έγινε, απεγγέλθη η κατηγορία, αλλά οι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με κάποιους περιοριστικούς όρους. Λεπτομέρειες δεν ξέρω και βεβαίως δεν μπορώ να έχω πρόσβαση στη δικογραφία. Είναι όμως ένα σοβαρό θέμα που νομίζω μαζί με τον Μιλτιάδη που σας είπε θα το εξετάσουμε να δούμε τι επιπτώσεις έχει, ενδεχομένως να υπάρχουν, να έρχονται στην Λέσβο κάποιες, ας το πω, επιτρέψτε μου την έκφραση, επικίνδυνες καταστάσεις, οι οποίες πρέπει να τις ελέγξουμε. Για τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ελέγχου των Οικονομικών, τα είπε ο κ. Βαβλητσιώτης, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω τίποτα. Ήταν πολύ σωστή η ερώτηση του κ. Μπαλάσκα και είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή. Τώρα μάλλον το είδατε στο διαδίκτυο από ό,τι κατάλαβα. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι κατά επανάληψη, όχι τώρα, πολλά χρόνια έχουμε πει στην, με ερωτήσεις στη Βουλή, αλλά και στην αρμόδια Γενική Γραμματεία, θέλουμε καταγραφή των μη κυβερνητικών οργανώσεων που δρούν στη Λέσβο, που κάποια στιγμή ήταν πάνω από 100 και δυστυχώς δεν πήραμε ποτέ απάντηση και επιπλέον ζητούσα επιμόνως και εγώ και ο Μιλτιάδης και με τον Μάνο που είχε τα ίδια προβλήματα οικός, τα Δωδεκάνησα, κατά επανάληψη θέλαμε έλεγχο των ΜΚΟ, δημοσιονομικό, οικονομικό, φορολογικό. Καμία απάντηση μέχρι τώρα. Όσον αφορά τις ΜΚΟ. Πολύ σωστή η ερώτηση της κυρίας Τζινέλη. Εγώ, κυρία Τζινέλη, προχωρήσω ακόμα περισσότερο. Υπάρχει, και δεν θα το κρύψω να το πω, το είπα και άλλη φορά, υπάρχει μια υποκρισία από τους Ευρωπαίους που μας επισκέπτονται. Δεν είναι μικρές οι ευθύνες τους για ό,τι υπάρχει, για ό,τι έγινε στη χώρα μας. Δεν το λέω πρώτη φορά τώρα, ούτε θέλω να χαϊδέψω τα αυτιά κανενός ή να γίνω αρεστός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ερχόταν εδώ αξιωματούχοι, ο κ. Φάιμαν, ο κ. Σούλτς, ερχόταν καλλιτέχνες. Και οι ιερωμένοι, τέλος πάντων. Και το πόρο που κάνανε ήταν διαπιστώσεις. Αλλά λύσεις δεν είδαμε ποτέ. Σε καμιά λύση. Συνεπώς είναι σωστές οι απορίες σας και δεν μπορώ να. Δεν έχω άλλη απάντηση να πω. Ό,τι αγώνας γίνεται, γίνεται μέσα από την Ελλάδα. Βεβαίως υπάρχει η οικονομική στήριξη η οποία έγινε, αλλά θα προτιμούσα να μην υπάρχει για να μην είχαμε αυτό το πρόβλημα. Όχι γιατί δεν θέλουμε οι άνθρωποι, οι δυστυχείς αυτοί οι άνθρωποι να περνάνε καλά. Πηγαίνετε σήμερα που έβρεχε να δείτε τι δυστυχία υπάρχει, παρόλο που υπάρχει μια βελτίωση. Αλλά όμως υπάρχει τέτοιος συνωστισμός που πιάνεται η ψυχή σου. Να βλέπεις τώρα τις μανάδες, κρατάνε τα παιδάκια τους και λες πώς, δηλαδή, πώς σου πάει. Κάθομαι και σκέπτομαι, λέω για φαντάζομαι το εγγονάκι μου, για το οποιοδήποτε. Λυπάσαι για την κατάσταση των ανθρώπων. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα διαφορετικό, ανθρωπιστικό. Υπάρχει όμως και το μεγάλο πρόβλημα ότι έχει δυσφημιστεί η Λέσβος, ότι καταστρέφεται η οικονομία, καταστρέφεται ο τουρισμός, καταστρέφεται ο πολιτισμός και δεν είναι σωστό αυτό που λέμε ότι είχαμε κι εμείς υποστεί πολλά από την προσφυγιά, γιατί άλλο είναι οι πρόσφυγες, οι Έλληνες Ορθόδοξοι της Μικράς Ασίας και άλλο αυτό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ως άνθρωποι δεν χρειάζεται να έχουν την συμπαράστασή μας η οποία πρέπει να υπάρχει, αλλά κυρίως πρέπει να αποσυμφορηθεί το νησί. Συνεπώς, μόρια σημαίνει 750 με 800 άτομα όπως κάναμε την πρώτη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε φυλασσόμενο κλειστό κέντρο. Όχι, αυτή η κατάσταση που υπάρχει με όλη την εγκληματικότητα δεν είναι ώρα τώρα για να αναφερθώ στην εγκληματικότητα. Κύριε Σαμιώτη, το ΦΠΑ, βλέπω την αγωνία που έχει η εφημερίδα σας, όχι εσείς, μεταφέρετε την αγωνία όλου του λεσβιακού λαού, όλων των νησιωτών. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές με ερωτήσεις και με τον Μάνο τον Κόνσολα και με τον κύριο Μηταράκη για το ζήτημα αυτό. Θα θυμίζω ότι όταν ήμασταν κυβέρνηση υπήρχε με μεγάλη πίεση από την Τρόικα και ειδικότερα από τον κύριο Πολ Τόμσεν για την μείωση του ΦΠΑ. Βάλαμε κόκκινη γραμμή. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Ενημέρωσα αμέσως γιατί μετήχε στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους ως Υπουργός Δικαιοσύνης. Τέθηκε δύο φορές επίμονα και το 2013 και το 2014. Το αντικρούσαμε αυτό και μάλιστα θυμάμαι πολύ καλά ότι και ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς είπαν κόκκινη γραμμή και το καταφέραμε. Τώρα, γιατί το ενέδωσε η κυβέρνηση αυτή και το δέχτηκε είναι ένα άλλο ζήτημα. Όμως, σας είπα και άλλη φορά και στην ανοιχτή συγκέντρωση, δεν μπορεί να καταργηθεί
το ΦΠΑ αυτή τη στιγμή και κύριε Σαμιώτη το γράψετε και μάλιστα είπατε ότι αυτή είναι η σωστή διάσταση. Τι εννοώ δεν μπορεί. Έχουμε δύο αντισυμβαλόμενα μέρη που δέχθηκαν αυτή τη μείωση. Το μόνο που μπορεί να γίνει ήταν μόνο οι αναστολές. Και οι αναστολές η Νέα Δημοκρατία τις ψήφισε με εντολή του Κυριάκου του Μητσοτάκη, καταθέσαμε με το Μάνο τον Κόνσολα τροπολογία για την αναστολή του δύο φορές, πράγμα που τελικά έγινε. Είμαστε υπέρ της κατάργησης, το είπε και ο Μιλτιάδης, το είπε και ο πρόεδρος μας ο Κυριάκος στην Χίο, ότι βεβαίως πρέπει να επανέλθουν οι μειωμένοι σε μόνιμη βάση συντελεστές για την μειωμένη φορολογική συντελεστές για τα νησιά μας, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το μεταφορικό, τη μεταφορική δαπάνη για να μην έχουμε μεγαλύτερη επιβάρυνση μια και πάμε για ανάπτυξη των νησιών. Να γιατί είπα ότι χρειάζεται και διαπραγμάτευση όλο τον χρόνο. Όταν λοιπόν ζητούσαμε από την κυβέρνηση, όταν τελείωσε η αναστολή, τέλος την πήραμε το 16 για το 17, ζητούσαμε επιμόνως, τα ξέρετε πολύ καλά, να έρθουν σε διαπραγματεύσεις για να δούμε τι θα γίνει με την Κομισιόν. Και μάλιστα αντί να τα κάνουμε εμείς και η κυβέρνηση, το έκανε έγγραφο και ο Δήμαρχος ο Κυρίτσης, στον κύριο Γιούγκερ. Και τι απήντησε ο πρόεδρος της Κομισιόν, δεν έχουμε καμία όχληση από την ελληνική κυβέρνηση. Αυτά θα τα κάνουμε. Ήταν μια παράληψη σε όσον αφορά το θέμα του ΦΠΑ. Πάμε στο θέμα της περίφημης δήλωσης, την οποία ονόμασαν κυρία Χατζηγεωργίου συμφωνία. Δεν πρόκειται για συμφωνία. Δεν υπάρχει αντισυμβαλόμενο μέρος. Κανένα θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Είναι μια προφορική συμφωνία, μια δήλωση καλλιστελήσεως, η οποία εάν εφαρμοζόταν και από τα δύο μέρη και από την Τουρκία, η οποία την καταστήσαμε θεσμικό συνομιλητή, αλλά επειδή ήταν ένας αναξιόπιστος συνομιλητής σε πολλά όταν άγγιξε τα σύνορα, βεβαίως, όπως είπε ο Μιλτιάδης, θα λειτουργούσε καλά και βεβαίως θα είχαμε μία αποσυμφόρηση. Δεν έγινε αυτό, δεν γίνεται, διότι υπήρχε και μία υπετιότητα και ανοχή από την ελληνική κυβέρνηση, όπως την ανέπτυξε ο Μιλτιάδης, δεν θέλω να σας κολλάζω περισσότερα. Όμως, αυτή η συμφωνία έγινε τον Μάρτιο του 2016. Επειδή υπήρχαν αυτά τα κενά, τι θα γίνει με τον υπερπληθυσμό και αυτά που δεν προέκυπταν, τώρα θα είναι πολλή συζήτηση να το πούμε, αν και τα είπαμε και άλλη φορά. Τι θα γίνει, ήρθε η κυβέρνηση αυτή και σωστά, σωστή διάταξη που την έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τον Απρίλιο του 2016, αρχές Απρίλιο, δηλαδή 13 μέρες μετά την συμφωνία του Μαρτίου, και τι μας είπε. Μας είπε ότι ναι, οι διοικητές των hot spots, εάν δουν ότι υπάρχει υπερπληθυσμός, μπορούν να πάνε τον κόσμο στην ενδοχώρα, ειδικά ευάλωτες ομάδες. Το ειδικά ευάλωτες ομάδες δεν σημαίνει αποκλειστικά, είναι ενδεικτικό. Δηλαδή πρέπει να προηγούνται. Πράγμα το οποίο δεν έγινε μέχρι τώρα. Με λίγα λόγια θα πω αυτό το οποίο είπε ο Δήμαρχος Κυρίτσης, φυσικό, ότι δυστυχώς ξεπουλήσαν τα νησιά μας και ειδικά την Λέσβο. Τώρα για τα χρήματα, θέλουμε να μάθουμε τι γίνεται. Γίνεται μια έρευνα, δεν ξέρω που βρίσκεται τώρα. Και να ήξερα, δεν θα έλεγα αν δεν ολοκληρωθεί, γιατί θέλω να μιλάω πάντα με συγκεκριμένα στοιχεία. Ήρθαν πολλά χρήματα στα νησιά, έχουν χαθεί πολλά χρήματα και ίσως πολλά είναι αδικαιολόγητα, αλλά δεν είναι του παρόντος. Τώρα, όσον αφορά αυτό το οποίο υπόθηκε στη Βουλή, για να το λύσω και αυτό το θέμα, έστω και έτσι να είναι, αν είναι δήλωση, μου λέγει ο κύριος Μουζάλας, δεν υποκρύπτει μια συμφωνία που πρέπει να εφαρμοστεί και υπερτερεί το εθνικό δικαίο, δηλαδή του μεταγενέστερου νόμου του ελληνικού. Αυτό θα ήταν σωστό, αλλά σας το λέω τώρα νομικά πια, τα είπα βέβαια όχι τώρα, τα είπα στο Sky, τα είπα στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 28 του συντάγματος μας, οι διεθνείς συμβάσεις και οι διμερείς συμφωνίες οι οποίες γίνονται, υπηρεσίων του εθνικού δικαίου με μία προϋπόθεση. Να έχει κυρωθεί η σύμβαση αυτή από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πράγμα που δεν έγινε. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και σας κύριε Ευσταθίου. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπαλάσκα. Όπως ευχαριστώ και την κυρία Ζηνέλη και τον κύριο Χατζηγεωργίου. Με αφορμή την ερώτηση της κυρίας Χατζηγεωργίου και η προέκταση των υπολείπων για τα θέματα του προσφυγικού, να σας θυμίσω ότι πράγματι
η Ευρώπη έχει μεγάλες ευθύνες. Δυστυχώς διαπιστώνουμε όλοι ότι τα σύνορα πλέον της Ευρώπης με τη χώρα έχουν μετακινηθεί προς το βορρά και είναι στα Σκόπια. Και αυτό γιατί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ έχει μετατρέψει την χώρα σε ένα απέραντο hot spot. Δυστυχώς υπάρχει ένας τεράστιος εγκλωβισμός μεταναστών πλέον στην πλειονότητα και όχι προσφύγων στα νησιά. Και την υπογραφή και την ευθύνη την έχει ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος. Θέλω μόνο ως προέκταση να πω ότι στην πίεση που εδέχεται ο κύριος Μουζάλας στη σχετική επιτροπή από εμένα, τον κύριο Αθανασίου, τον κύριο Βαρβιτσιώτη, στην συμφωνία ομολόγησε ότι πράγματι δεν υπάρχει συμφωνία. Υπήρχε όμως μια γενική ομολογία ότι αυτά πρέπει να γίνουν εξαιτίας της πίεσης που δέχεται από την Τουρκία. Άρα με τη συλλογιστική του κυρίου Μουζάλα θα έπρεπε να υποχωρήσουμε και στα εθνικά θέματα να έχουμε εθνική υποχώρηση και τα μείζωνα θέματα που αφορούν τα ζητήματα της αμφισβήτησης των νησιών. Αυτό δεν είναι θέση υπουργού μιας υπεύθυνης κυβέρνησης. Αυτή λοιπόν την αναφορά ως προέκταση. Επιτρέψτε μου να πω ότι σε σχέση με το ΦΠΑ, πάλι ο κύριος Μουζάλας είναι αυτός που λέει ότι το τουριστικό προϊόν δεν επηρεάζεται από τον τουρισμό, από το προσφυγικό. Να σας πω μόνο ότι κορυφαίοι παράγοντες του τουρισμού δηλώνουν ότι προσφυγικό και τουρισμός δεν πάνε μαζί. Και δεν χρειάζεται να συστρέψω σε δηλώσεις είτε του κυρίου Κόντε, είτε παραγόντων του ΣΕΤΕ, είτε παραγόντων του ΞΕ, ούτε παραγόντων του ΣΕΤΚΕ, είτε παραγόντων σε όλη την επικράτεια. Αυτό μόνο ως προέκταση θέλω να σας πω ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση να είχε ευαισθητοποιηθεί και να έχει δει τα νούμερα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Είτε για τα έσοδα, είτε κυρίως για το Βόρειο Αιγαίο, που είναι αξιοσημείωτο και παρακαλώ να μην το προσπεράσει κανείς, ότι για το 2016 η ανεργία εκτοξεύεται στο 21,1% σε σχέση με το 16,5% που ήταν το 2015. Είναι προχθεσινή ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος. Και αντί λοιπόν να ευαισθητοποιηθούν και να σκύψουν στο πρόβλημα, προεκτείνουν και αμβλύνουν τα ζητήματα αυτά με την κατάργηση των μεμένων συντελεστών ΦΠΑ, είπε ο κύριος Αθανασίου, είπε ο κύριος Βαρβιτσιώτης. Μόνο δύο αναφορές σε σχέση με αυτό. Υπάρχει μια ατέρμονη υπερφορολόγηση των τουριστικών προϊόν. Όχι μόνο στην εστίαση, στη διαμονή, αλλά η επιβολή του νέου φόρου, γιατί δεν είναι τέλος διανυκτέρευση, η επιβολή του νέου φόρου διανυκτέρευσης δημιουργεί προβλήματα στην ανταγωνιστικότητα του προϊόντος. Και εκτός από αυτά, να σας θυμίσω ότι πολλοί κοινικά παράγοντες του Υπουργείου Ναυτιλίας δίνουν για άλλη μια φορά ένα φιλοδόρημα. Φιλοδόρημα με το μεταφορικό ισοδύναμο. Καταργούν δηλαδή τους συντελεστές ΦΠΑ που εγγράφουν στον προϋπολογισμό 85 εκατομμύρια ευρώ έσοδα, προσέξτε, και λένε ότι θα εφαρμόσουν ένα μεταφορικό ισοδύναμο όταν δεν έχει καμία εγγραφή στις δημόσιες επενδύσεις του προϋπολογισμού γι' αυτό και κυρίως όταν έγκυροι οικονομικοί κύκλοι αναφέρουν ότι το μεταφορικό ισοδύναμο ανέρχεται σε πολλαπλάσιο ποσό από αυτό το οποίο προσδοκούν να εισπράξουν από το ΦΠΑ. Επομένως λοιπόν συνεχίζει η κυβέρνηση να εμπέζει και να δημιουργεί προβλήματα στους νησιώτες. Μία μόνο αναφορά ακόμα για το ΦΠΑ. Η Κομισιόν προτείνει τώρα πρόσφατα και το γνωρίζετε κι εσείς την εφαρμογή νέων φορολογικών συντελεστών. Δύο φορολογικούς συντελεστές. Ο ένας ο μηδενικός, που υπάρχουν ήδη μηδενικοί συντελεστές σε άλλες νησιωτικές περιοχές της Ευρώπης, και μια δεύτερη κλίμακα φορολογικοί συντελεστές από 5 μέχρι 15% και από 0 έως 15%. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να δείξει καλή πρόθεση έστω και τώρα μετά την κατάργηση, αν θέλει να εφαρμόσει τέτοιους συντελεστές σε συγκεκριμένα προϊόντα. Εμείς πιστεύουμε ότι η άλλη μια φορά είναι φαρισαϊστές. Και κυρίως μετά την απάντηση που έδωσε και ο κύριος Μοσκοβισή, αλλά και ο κύριος Γιούγκερ, όπως είπε και ο κύριος Αθανασίου, αλλά και η απάντηση που δέχτηκε η κυρία Βόζεμπεργκ από σχετική ερώτηση. Ότι την ευθύνη την έχει αποκλειστικά και μόνο η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Σε ό,τι αφορά τώρα την ερώτηση του κυρίου Ευσταθίου, κύριε Ευσταθίου, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο συζητά με πολίτες, με κομματικά στελέχη, με κοινωνικούς παράγοντες. Κυρίως όμως με θεσμικούς παράγοντες. Και ο κύριος Βαρβιτσιώτης στο Νότιο Αιγαίο και εγώ στο Βόρειο Αιγαίο έχουμε υποχρέωση μετά από την εντολή του Προέδρου μας, του κυρίου Μητσοτάκη, να συζητάμε χωρίς σκοπιμότητες σε όλα τα θέματα, χωρίς αποκλεισμούς για τα ζητήματα που αφορούν τα νησιά μας και κυρίως ιδιαίτερα για τα προβλήματα, τις υποδομές και το ανεπτυξιακό πρότυπο που χρειάζεται από εδώ και πέρα. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Σπύρος Γαλινός, είναι ένας πολύπειρος Δήμαρχος, ο οποίος χρημάτισε και από άλλες θέσεις ευθύνης,
Σε ζητήματα λοιπόν που αφορούν το σχηματισμό ενός πλαισίου προγραμματικό, έπρεπε να το συναντήσουμε και πρέπει να το συναντήσουμε. Η Νέα Δημοκρατία δεν δεσμεύεται με κανένα πρόσωπο. Νομίζω ότι είναι από την αρχή η συζήτηση που θα γίνει και αφορά αποκλειστικά και μόνο τον πρόεδρο, τον κύριο Μητσοτάκη. Εμείς έχουμε υποχρέωση, μπορεί να σας πει και ο κύριος Βαρβιτσιώτης στη συνέχεια, υποχρέωση να καταθέσουμε τις προτάσεις της αυτοδιοίκησης σε σχέση με το πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα η Νέα Δημοκρατία έχει ένα πλούσιο δυναμικό, υπάρχει ένα μητρό στελεχών που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εγγενιάσει και υπάρχει ένα πλήθος στελεχών σε όλη την επικράτεια που θα συνθέσουν τα ψηφοδέλτια της αυτοδιοίκησης, τα βουλευτικά, αλλά και σε άλλες θέσεις κυβερνητικές από εκεί και πέρα, και νομίζω ότι θα δείξουμε ότι είμαστε μια καλή κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε απλά μια κυβέρνηση, αλλά μια καλή κυβέρνηση. Επομένως, κύριε Σταθίου, έχουμε υποχρέωση να συζητάμε με όλους, επαναλαμβάνω, χωρίς σκοπιμότητες και χωρίς αποκλεισμούς.